ότι είδα σήμερα να εκτελήσονται σε αυτή την αίθουσα για μια ακόμη φορά κομικοτραγικές σκηνές, όπως αυτή της αποχώρησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως θα περίμενε κανείς ότι σήμερα θα ερχόταν σε αυτήν εδώ την αίθουσα για να κατακεραυνώσει την κυβέρνηση όπως έκανε τις τρεις τελευταίες μέρες. Τις τρεις τελευταίες μέρες αφότου ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας ανακάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο βεβαίως που δεν είχε τη δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση και κανένας άλλος να ανακαλύψει. Διότι λέει ήταν 7.500 σελίδες του νομοσχεδίου. Πράγμα ήταν πολλές σελίδες, ήταν 280, όχι 7.500, 280 ήταν. Μόνο που η συγκεκριμένη διάταξη, το μεγάλο σκάνδαλο, ήταν γνωστή σε όλους από τον Οκτώβριο. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι μας καλούσε επί δύο συνεχόμενα 24 ώρα να έρθουμε στη Βουλή. Και όταν αποφασίσαμε να έρθουμε στη Βουλή για να δούνε όλοι πόσα πίδια βάζει ο σάκος και να καταλάβει και ο ελληνικός λαός αυτή την αθλειότητα την επικοινωνιακή που παίζεται όλες αυτές τις μέρες, το βάλανε στα πόδια. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα να μιλήσω. Διότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και όλα όσα εκτελήχθηκαν τις τελευταίες μέρες αποδεικνύουν μια στρατηγική αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παράξει ένα πολιτικό αντίλογο σοβαρό, να ασκήσει κριτική, αλλά ο πολιτικός της λόγος να έχει ιρμό, αρχή, μέση και τέλος. Και βεβαίως αυτό δεν είναι... Δεν καθρεφτίζει μονάχα τη στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα κουραστώ να μιλώ για ογκώδες στρατηγικό αδιέξοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, καμώνονται τους μεταρρυθμιστές, όμως δεν έχουν να προτείνουν τίποτα ουσιαστικό, καμιά ουσιαστική μεταρρύθμιση. Εκτός αν οι μεταρρυθμίσεις είναι οι περικοπές μισθών, συντάξεων και οι απολύσεις. Παριστάνουν τους εχθρούς του λαϊκισμού, αλλά βασίζουν την αντιπολιτευτική τους ρητορική και στρατηγική στον πιο ακραίο λαϊκισμό. Ο πολιτικός λόγος και όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη είναι βασισμένος σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της διαπλοκής και του κίτρινου τύπου. Αλλά ορισμένες φορές πάει πολύ να κατηγορεί το κόμμα εκείνο που ακόμα και σήμερα όταν δεν υπάρχει λίστα που να μην είναι το όνομα του κ. Παπασταύρου μέσα να κατηγορεί για τις offshore την αριστερά και για παραθυράκια και offshore στην αριστερά. Και βεβαίως αυτή την πρόκληση δεν επρόκειται να την αφήσουμε αναπάντητη. Ας δούμε όμως ποια ήταν αυτή η διάταξη η οποία δημιούργησε τόσο θόρυβο και αυτές τις υποκριτικές αθυροστομίες. Ήταν μια διάταξη η οποία προέβλεπε με σαφήνεια, ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές, το σε ποιες χώρες απαγορευόταν να έχει οποιαδήποτε επαγγελματική συναλλαγή κάθε πολιτικό πρόσωπο. Ρυθμίζαμε με βάση τις συστάσεις της Γκρεκό μία απαγόρευση η οποία ακούγονταν όμορφη στα αυτιά αλλά ήταν παντελώς έολη στο βαθμό που δεν διευκρινίζονταν ποιες είναι αυτές οι χώρες και κατέληγε με μαθηματική ακρίβεια όπως το παρελθόν έχει δείξει πολλές φορές σε συνεχείς αθώωσης. Και ποιο ήταν λοιπόν το φοβερό ατόπιμα το οποίο πράξαμε? Επιλέξαμε μια μέθοδο που δεν θα άφηνε παραθυράκι για να μπορεί να πέσει οποιαδήποτε υπόθεση. Παρ' όλα αυτά όμως σηκώθηκε μεγάλος κουρνιακτός. Η αντιπολίτευση
συνεπικουρούμενοι ή καθοδηγούμενοι, θα πω εγώ, από γνωστά μέσα ενημέρωσης, προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να αφήσει κενά για την ηθική υπόσταση αυτής της κυβέρνησης, δημιουργώντας όμως με την προπαγάνδα αυτή ακόμα μια πληγή στο πολιτικό σύστημα απέναντι στην κοινή γνώμη. Και αυτή είναι μια απαράδεκτη τακτική, διότι αν ο στόχος είναι η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι με αυτόν τον τρόπο οι μόνοι οι οποίοι δυναμώνουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει να βρίσκονται στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος και να κατηγορούν συλλήβδη το πολιτικό σύστημα. Η λογική βεβαίως δεν είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι άσπηλη και αμόλυντη, δεν το λένε. Λένε ότι και εσείς τα ίδια με εμάς είστε. Αυτό θέλουν να περάσουν το ελληνικό λαό. Και ποιος κερδίζει από αυτό? Η λογική ότι όλοι είναι μέσα στο βούρκο. Όλοι μέσα σε αυτό το βούρκο. Δεν μπορούσε λοιπόν αυτό να μείνει αναπάντητο. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα ακριβώς για να μην υπάρχει καμία απολύτως σκιά που δημιούργησαν αυτές τις μέρες οι θειασότες του λαϊκισμού, καμιά σκιά πάνω στο πολιτικό σύστημα και καμιά σκιά πάνω από την κυβέρνηση και τους βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας που δίνουμε μια μάχη για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαπλοκή, με την κάθαρση, και ερχόμαστε και φέρνουμε μια βελτιστοποίηση της προηγούμενης ρύθμισης με απόλυτο τρόπο, πράγματι. Κάποιοι θα πούν υπερβολικό. Όμως μόνο με υπερβολές μπορεί κανείς να απαντήσει στη λάσπη και στη χυδαιότητα. Και λέμε λοιπόν ότι κανένας δεν θα έχει από εδώ και στο εξής, κανένας πολιτικός, το δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρείας, όχι μόνο σε χώρες μη συνεργαζόμενες, εξωχώριες εταιρείες όπως τις λέγονται, οι offshore λεγόμενες, αλλά σε καμία εταιρεία στο εξωτερικό, οπουδήποτε στον κόσμο. Είτε έχει προνομιακό φορολογικό συντελεστή, είτε δεν έχει. Είτε είναι στη μαύρη λίστα, είτε δεν είναι. Και αυτό διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε ως πολιτικό σύστημα, όχι μόνο ως κυβέρνηση, άλλη μια πληγή πάνω στο πολιτικό σύστημα. Ας είναι λοιπόν όποιος εκτίθεται στην πολιτική, είτε ως βουλευτής, είτε ως ασκών εξουσία από τα έδρανα τα κυβερνητικά, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ας έχει τις δραστηριότητές του για όσο εκτίθεται στα κοινά μόνο εντός της επικράτειας. Καθαρές λύσεις, καθαρά λόγια για όλους και ο καθένας ας έρθει αντιμέτωπος με τις ευθύνες του. Αυτό προτείναμε. Και το ερώτημα είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία το έβαλε στα πόδια, γιατί αποχώρησε. Δύο είναι οι πιθανές αιτίες. Είτε διότι συνειδητοποίησαν ότι θα είχαν τεράστιες απώλειες κατά την ονομαστική ψηφοφορία, οι οποίες θα τους εξέθεταν, είτε επειδή τρέχουν να προλάβουν την προθεσμία των 60 ημερών για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε μετοχικό κεφάλαιο εταιριών του εξωτερικού. Για να τελειώνει λοιπόν αυτό το παραμύθι. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί εμάς δεν μας κρατάει κανένας στο τσεπάκι του. Γιατί δεν είναι τα δικά μας στελέχη στις διάφορες λίστες, δεν είναι τα δικά μας στελέχη στα Panama Papers, ούτε στα ημερολόγια του κυρίου Χριστοφοράκου, ούτε στα payroll της Siemens και των πολυεθνικών που κατέστρεψαν τη χώρα και υποθήκευσαν το μέλλον του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ με το μέτωπο καθαρό και δίνουμε έναν έντιμο αγώνα προκειμένου μέρα με τη μέρα να ανακτήσουμε στο ύψος του τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία, έναν έντιμο αγώνα για τον ελληνικό λαό μέσα σε συνθήκες χρεοκοπίας που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Και αυτόν τον έντιμο αγώνα θα συνεχίσουμε να το δίνουμε.